Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Μένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης ύψους 352 εκατομμυρίων ευρώ για την εορταστική περίοδο ανακοίνωσε το πρωί ευνηδιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το εν λόγω ποσό αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό των δημόσιων εσόδων, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία το πρωτογενές πλεονάσμα το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτος ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί μου Κωνσταντίνος Μαραβελίδης εδώ στο στούντιο. Όχι, λοιπόν. Τον έχουμε. Τον έχουμε τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη, τον βλέπουμε και είναι και δίπλα μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Μπορείς να φορέσεις το μικρόφωνο, δεν έχει σημασία. Έχουμε έναν ευνηδιασμό από την πλευρά του Πρωθυπουργού σήμερα σε ό,τι αφορά μια ανακοίνωση την οποία έκανε για ένα επίδομα αλληλεγγύης. Θετικός ο εντυπωσιασμός και ο ευνηδιασμός αυτός. Από την άλλη όμως έχει ξεκινήσει ήδη μια κουβέντα. Ένα επίδομα αλληλεγγύης για να καλύψει ποιες ανάγκες, σε τι βάθος και απέναντι σε τι. Σε ένα τέρας όπως περιγράφεται, στο τέρας της ακρίβειας όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω τα είπες όλα τα βασικά, όλους τους αριθμούς τους είπες. Έχουμε 352 εκατομμύρια ένα έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο πάει σε 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μιλάμε για συνταξιούχους, μιλάμε για οικογένειες με παιδιά, οικογένειες παίρνουν επιδόματα. Παρ' όλα αυτά, ακούσεις 352 εκατομμύρια αυτό το βοήθημα, mm-hmm. την ώρα που πριν λίγο είπες για το πόσο μεγάλο είναι το πρωτογενές πλεόνασμα και ακούει ο κόσμος νούμερα όπως 6,08 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούει για υπεραπόδοση φόρων 3 και 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα εμείς για στοιχεία πάντα δεκαμήνου, έτσι, Ιανουάριος, Οκτώβριος, mm-hmm. και είναι πάντα σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν, και να ρωτιέται κάποιος αν δεν θα μπορούσε το κράτος να δώσει περισσότερα, γιατί όντως ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπος με το της ακρίβειας. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με 9,9%. Βλέπεις ότι ο πληθωρισμός, ο γενικός δείκτης, ανεβαίνει στο 3,6%. Υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να καλυφθούν, υπάρχουν ανάγκες που πρέπει το δημόσιο να βοηθήσει και αφού δεν χρησιμοποιείς όλα αυτά τα υπερέσοδα που έχεις από τη φορολογία για να μειώσεις τους έμεσους φόρους, που είναι νομίζω και από την αγορά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μια κοινή θέση, να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, να πέσει η ακρίβεια, αφού δεν το κάνεις αυτό, τουλάχιστον μεγαλύτερο έκτακτο επίδομα. Και αυτό το λέω γιατί μπορούμε να δούμε ιστορικά τι έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Πάντως, αν θέλεις, για να το ξέρουν και οι τηλεθεατές, οι οποίοι μπορεί ενδεχομένως να βρεθούν σε αυτή τη θέση να το λάβουν αυτό το επίδομα, το περιμένουν. Παρακαλώ. Ναι, να το δούμε αυτό και αμέσως μετά να πάμε και στον καλεσμένο που έχουμε. Πάμε να δούμε το επίδομα, γιατί πράγμα μιλάμε. 800.000 είναι δικαιούχοι που παίρνουν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Θα πάρουν 280 έως 700 ευρώ γιατί παίρνουν 1,5 δόση. Είναι όσοι έχουν μια οικογένεια με τρία παιδιά. 1.000.000 είναι οι συνταξιούχοι που θα πάρουν 150 ευρώ. Παράλληλα, 150 ευρώ θα πάρουν και 33.000 δικαιούχοι των ανασφάλιστων υπερηλίκων. 210.000 δικαιούχοι είναι αυτοί που θα πάρουν ακόμα 50% του μηνιαίου επιδόματος από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Να πούμε βέβαια ότι παράλληλα τρέχουν και κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα οποία θα προστεθούν μέσα σε όλα αυτά, γιατί τι θα τα πάρουν όλα αυτά το Δεκέμβριο. Λοιπόν, πάμε και στον καλεσμένο που έχουμε, τον λέκτορα οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Στραβελάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη. Καλησπέρα σας. Το μέτρο αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι κάτι το οποίο ακούγεται με ευχαρίστηση, όπως είπαμε και πριν και από την κουβέντα που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη εδώ. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει αυτή η ευμάρεια των αριθμών, εφόσον υπάρχει αυτή η θετική αποτύπωση στον προϋπολογισμό και στο ποια είναι τα έσοδα του κράτους πλέον το προηγούμενο διάστημα και στο τι αναμένει από εδώ και πέρα, δεν θα ήταν εύλογο να υπάρξουν κάποια πιο ουσιαστικά μέτρα? Για να το πω απλά, να το πω λαϊκά. Παίρνεις ένα επίδομα αλληλεγγύης Χριστουγέννων, όπως και να το ονομάσεις, το οποίο θα είναι 250-300 ευρώ, 200, δεν ξέρω πόσο θα είναι για τις οικογένειες που θα το πάρουν, θα το λάβουν αυτό το επίδομα. Βαριά να φτάσει για ένα σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι λαϊκά. Αν το μέτρο όμως δεν ήταν... Και αυτό χλωμό το βλέπω τώρα με τις τιμές. Σωστή η παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, αν το μέτρο είχε άλλα χαρακτηριστικά, όπως αυτά που περιέγραψε και ο Κωνσταντίνος νωρίτερα. Δηλαδή, να βάλεις χέρι να ψαλιδίσεις το ΦΠΑ, όπου εκεί δεν είναι θέμα το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας που βγάλαμε. Είναι θέμα να βγάλουμε το χειμώνα, να βγάλουμε και την άνοιξη, έτσι. Να μειώσουμε από
από τα αγαθά που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να καλύψουμε άλλες τρύπες στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεν θα ήταν πιο ουσιαστικό το μέτρο αυτό? Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχει καταρχήν καμία θέση περί ουσιαστικού μέτρου. Έτσι. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πουρμπουάρι, είναι περίπου 150 ευρώ το άτομο κατά μέσο όρο, άμα κάνει τη διαίρεση δηλαδή. Mm-hmm. Και αν αφαιρέσουμε και τον πληθωρισμό, μπορούμε να είναι για 140. Και αυτά όλα συμβαίνουν σε μια χώρα όπου οι μισθοί έχουν μειωθεί τα τελευταία 13 χρόνια της κρίσης και των μνημονίων 40% η πραγματική μισθή. Αυτά δεν τα λέω εγώ, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Την ίδια στιγμή που στον ευρωπαϊκό μεσόωρο έχουν αυξηθεί κατά 10%. Και επίσης μιλάμε για τη μοναδική χώρα της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, και ίσως και τη μοναδική χώρα παγκοσμίως όπου το πραγματικό ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 2009 όταν ξεκίνησε η κρίση. Ήταν 231 δις τότε σε σταθερές τιμές του 2015 και τώρα είναι 192. Μιλάμε λοιπόν για την απόλυτη αποτυχία απέναντι μιας 15ετίας η οποία συνεχίζεται με την τρέχουσα κυβέρνηση, η οποία έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τη γνωστή τακτική γκολ αυτή έδρα εμείς. Να ζητήσω μια δική σας ανάγνωση σε αυτό που είπε το πρωί ο Πρωθυπουργός επίσης, ότι ξέρεις, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τα επιδόματα, πρέπει να λάβουμε ουσιαστικά μέτρα. Αυτό τι σημαίνει, πώς το ακούτε εσείς? Δημιουργεί κάποιες προσδοκίες, θα δούμε κάτι ιστορία, διαφορετικό? Είναι μια ιστορία, κύριε Χαριτό. Είναι μια ιστοριούλα. Λοιπόν, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι πληθωριστικές πιέσεις οφείλονται στο γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουν υπάρξει επενδύσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις δουλεύουν στο κόκκινο. Δουλεύοντας στο κόκκινο ανεβαίνουν τα κόστη και ανεβαίνοντας τα κόστη χτυπάνε στο Θεό τις τιμές. Είμαστε η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη μείωση των μισθών και παρόλα τα αυτά είμαστε η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης. Και ειδικά στα τρόφιμα, μετά και τις καταστροφές που έγιναν στη Θεσσαλία και στον Εύρο. Mm-hmm. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν, εμείς τι ερχόμαστε εδώ να κάνουμε? Ερχόμαστε να πούμε ότι εντάξει παιδιά, σας δώσουμε ένα πουρμπουάρ να πάτε μια βόλτα ας πούμε στις γιορτές. Δεν βγαίνει πέρα αυτός ο λογαριασμός για αυτή τη χώρα. Η χώρα μοιάζει να είναι σε ένα φαύλο κύκλο όπου όταν ανοίξει λιγάκι τις δημόσιες δαπάνες αμέσως τεινάζονται τα ελλείμματα στο Θεό. 7% είναι το έλλειμμα του ισοζυγίου, το προβλεπόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σύμφωνα με τη φθινοπορεινή έκθεση Κομισιόν που βγήκε στη δημοσιότητα χτες. Λοιπόν, και όταν μαζεύεται αυτό η δημοσιονομική επέκταση οδηγούμαστε σε μια ύφεση στην πραγματικότητα της οικονομίας. Μιλάμε ότι θα έχουμε φέτος 11% ανεργία. Θα έχουμε διψήφιο ποσοστό ανεργίας παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στη μέτρηση της ανεργίας. Ξέρετε ότι πηγαίνει κάποιος, δουλεύει ένα μεροκάμα του και για 6 μήνες δεν θεωρείται άνεργος. Που είναι τα αστεία πράγματα. Παρ' όλα αυτά, 11-12 χρόνια μετά την κρίση θα είμαστε σε διψήφια ποσοστά ανεργίας. Και αν βάλουμε και τους μακροχρόνιους ανέργους, είναι τρομακτικό. Εδώ πέρα χρειάζονται άμεσες λύσεις και οι άμεσες λύσεις βρίσκονται στο να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία στην οικονομική πολιτική. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει και υψηλότερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις και μεγαλύτερη κομμάτι από τη δημοσιονομική πίτα. Αλλά είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο γεννά το ερώτημα πώς. Εγώ πιστεύω, είπατε, ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει και αναρωτιόμουν ακούγοντάς το να κάνει τι ο κόσμος. Να διεκδικήσει μέσα από τα συνδικάτα. Mm. Ξέρετε, μελετάμε την ανισότητα. Ξέρετε τη συζήτηση που γίνεται διεθνώς για την ανισότητα. Έτσι ότι μετά την περίοδο του νεοφιλελευθερισμού, μετά το 1980 ας πούμε, εκτοξεύτηκε η ανισότητα στα ύψη, η εισοδηματική ανισότητα και κυρίως αυτό είχε ως θύματα τους μισθωτούς. Απέναντι όλο το προηγούμενο διάστημα που υπήρχαν ισχυρά συνδικάτα, υπήρχε ρυθμισμένη αγορά εργασίας, υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, η ανισότητα στην Ευρώπη, τα μερίδια μισθών και κερδών είχαν παραμείνει σταθερά για πάνω από 30 χρόνια από το τέλος του πολέμου μέχρι το 80. Αυτό, πρέπει να κλείσουμε με αυτό, ολοκληρώστε τη φράση σας. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει πρωτίστως τα συνδικάτα, οι οργανωμένοι φορείς της εργασίας, mm-hmm.
να διεκδικήσουν άμεσα την επαναρρύθμιση της απορριθμισμένης αγοράς εργασίας που βιώνουμε σε αυτή τη χώρα, με τα νομοσχέδια, τα εργασιακά, τις υπερορίες του κυρίου Χατζηδάκη που κάνει υπερορία τώρα και την πληρώνει μετά από ένα χρόνο. Ένα στοιχείο βασικό. Και δεύτερον, να διεκδικήσουν άμεσα μισθολογικές αυξήσεις που θα υπερβαίνουν τον πληθωρισμό, έτσι ώστε να προστατευτεί έστω αυτό το πενικό εισόδημα. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Στραβελάκη για την κουβέντα μας αυτή. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ σύντομο, και επιστρέφουμε.